Αλλά τώρα που μπαίνει ο Μάιος, πρέπει να σας θυμίσω ότι την άλλη Πέμπτη έχουμε και ραντεβού. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους Δήμους Αττικής, συγκεντρώνει τα απαραίτητα είδη για το λαό της Ουκρανίας και τους πρόσφυγες που έχουν φτάσει στην πατρίδα μας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, στα κατώτοπου σημεία που θα υποδείξουν οι Δήμοι. Μπαίνετε στο olimazimborume.gr και βλέπετε αναλυτικά τα σημεία συγκέντρωσης. Ανάμεσα στους Δήμους είναι και ο Δήμος Οροπού και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Γιασημάκη, τον Δήμαρχο Οροπού, που συμμετέχει στην ενέργειά μας. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε κι εσείς ανάμεσα στους Δήμους που θα συγκεντρώσουμε έτσι όλα αυτά τα απαραίτητα που έχουν ανάγκη οι Ουκρανοί. Ναι, ναι. Μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε και της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι σε συνεργασία με τους Δήμους συγκεντρώνουν ανθρωπιστική βοήθεια για τον ουκρανικό λαό που δοκιμάζεται και για τους πρόσφυγες που καθημερινά έρχονται στην πατρίδα μας. Στον Οροπό, ναι, πού θα έρθουν για να αφήσουν τα τρόφιμα και όλα τα απαραίτητα είδη? Στο Δημαρχείο του Οροπού από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Στο 5 Μαΐου. Mm-hmm. Ωραία, δίνουμε οπότε ραντεβού στο Δημαρχείο. Και πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια και να συγκεντρώσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζεται για να ανακουφίσουμε όσο είναι δυνατόν τις πρόσφυγες που έρχονται εδώ και τον ουκρανικό λαό που δοκιμάζεται. Βέβαια, βέβαια. Και να σας ευχαριστήσουμε που συμμετέχετε και εσείς. Ήταν ο Δήμαρχος Οροπού, ο κύριος Γιώργος Γιασημάκης. Είπαμε ραντεβού όσοι είστε εκεί στον Οροπό, στο Δημαρχείο, για να αφήσετε όλα τα απαραίτητα είδη να τα προσφέρουμε στο λαό της Ουκρανίας.